Μαριναρισμένα παϊδάκια. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 1 κιλό παϊδάκια χοιρινά. Για τη μαρινάδα θα χρειαστείτε 4 κουταλιές της σούπας ξύδι, 3 κουταλιές της σούπας σόγια σος, 3 εκατοστά τζίντζερ τριμμένο, 2 κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα, 3 κουταλιές της σούπας μέλι, 3 κουταλιές της σούπας λάδι, 1 κουταλιά της σούπας μείγμα μπαχαρικών για μπαρμπικιού, λίγο επιπλέον μέλι. Και αν μας παρακολουθείτε εδώ και καιρό, έχετε καταλάβει νομίζω ότι εμένα μου αρέσουν ιδιαίτερα οι συνταγές που δεν μου δίνουν πάρα πολύ δουλειά, αλλά είναι πανόστιμες και κανένας δεν καταλαβαίνει ότι το έκανα στο, πώς το λες, φι και πι. Όχι διαφορετικά, πι και φι. Πι και φι. Γέλα. Ακόμα και αυτό δεν ξέρω να το μάθω με την πρώτη καλά. Αλλά ξέρεις να μαγειρεύεις, μπράβο. Ξέρω να μαγειρεύω. Με συγχωρείτε για τη γλώσσα. Τι να σας πω, ξέρετε, είναι δύσκολα τα ελληνικά. Πού και πού τα μπερδεύω όλα. Δεν πειράζει. Ίσως και συνέχεια, δεν ξέρω. Και εγώ λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάτε εσείς στο κρεοπόλι σας και θα ζητάτε χοιρινά παϊδάκια. Είναι πάρα πολύ νόστιμα και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο από φαγητό, γιατί έχουν και από μόνο τους το λίπος. Και τα παίρνετε έτοιμα όπως είναι εδώ. Δεν χρειάζεται να κόψετε εσείς τίποτα. Θα τα κάνει ο κύριος Κώστας στη συγκεκριμένη δική μου περίπτωση ή ο δικός σας κρεπόλης ή σε κάποια σούπερ μάρκετ υπάρχουν έτοιμα σε πακέτα με νάιλον, ξέρετε, στα ψυγεία θα τα βρείτε έτσι. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε, θα κάνουμε μια πολύ ωραία μαρινάδα που θα γίνει ούτε σε ένα λεπτό. Τοποθετείτε τα παϊδάκια όπως είναι σε ένα ταψάκι. Πού, γιατί το κάνω έτσι, το ταψάκι αυτό θα το βάλω στο ψυγείο μαζί με τη μαρινάδα από πάνω και θα μείνει εκεί μέσα όλο το βράδυ, δηλαδή από την προηγούμενη μέρα που εγώ μαγειρεύω για τους δικούς μου, συγχρόνως τακ 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 ρίχνω τη μαρινάδα πάνω στο κρέας και το βάζω στο ψυγείο και την άλλη μέρα, που θέλουμε να φάμε πάλι εννοείται, γιατί θέλουμε να φάμε κάθε μέρα ωραία φαγητά, παίρνω το κρέας από το ψυγείο με τη μαρινάδα του, το αφήνω να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου για να μην είναι τελείως παγωμένο και μετά το ψήνω στο φούρνο. Τόσο εύκολα είναι, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Δηλαδή, όπως είναι με τη μαρινάδα του, το βάζουμε και στο φούρνο. Η μαρινάδα είναι εδώ μπροστά μας. Δηλαδή, τα υλικά για τη μαρινάδα. Παίρνουμε ξύδι. Ξύδι απλό ή ξύδι που είναι φτιαγμένο από κόκκινο κρασί, αν σας αρέσει. Ελαιόλαδο. Λίγο, γιατί το κρέας έχει το δικό του λίπος. Σάλτσα σόγιας. Τέλεια. Λίγο ginger. Το ginger είναι προαιρετικό εννοείται, γιατί μπορεί να μην σας αρέσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σε συνδυασμό με το χοιρινό κρέας, οπότε παίρνω από το σούπερ μάρκετ ένα κομματάκι ginger, το τρίβω, το καθαρίζω τη φλούδα και το τρίβω. Μπορείτε να βρείτε και ginger σε σκόνη αν θέλετε να το δοκιμάσετε έτσι για πρώτη φορά. Μπορείτε να βάλετε και σκόρδο ας πούμε αντί για ginger. Απλά προσπαθούμε να σας δείξουμε, ξέρετε, κάθε φορά και διαφορετικές ιδέες για μαρινάδες, ας πούμε, για να μπορείτε κι εσείς να λέτε, α, ναι, τώρα δεν θα το κάνουμε σκόρδο, θα το κάνουμε ginger. Ή την άλλη φορά θα το κάνω έτσι. Ιδέες είναι απλά. Και παίρνουμε και ένα φανταστικό ελληνικό μέλι. Πώς μ' αρέσει αυτό στη μαρινάδα, το μέλι, λατρεύω αυτό το πράγμα. Και τι θα κάνω τώρα. Το βάζω αυτό στην άκρη. Παίρνω και κρεμμυδάκι φρέσκο, ψιλοκομμένο και θα τα ανακατέψω λίγο. Δηλαδή όχι να τα ανακατέψω, θα τα απλώσω λίγο εδώ. Και τι θα κάνω τώρα, ας πούμε ότι είναι Τρίτη όπως σήμερα και είναι απόγευμα και είμαι στο σπίτι μου και μαγειρεύω για τους δικούς μου. Κάνω στο πλάι και αυτό, το βάζω στο ψυγείο. Το βράδυ πριν πάω για ύπνο, γυρνάω τα παϊδάκια την άλλη για να πιάσουν τα αρώματα από τη μαρινάδα, από όλες τις πλευρές καλά. Και αύριο το πρωί δεν θα κάνω τίποτα, θα το αφήσω στο ψυγείο, καλυμμένο με λίγο αλουμινόχαρτο. Και αύριο το απόγευμα, πού θέλω να φάω, και λέω: πόπο, δεν έχω και χρόνο καθόλου σήμερα. Τετάρτη είναι πάντα τρελή μέρα στο σπίτι μου. Τι είναι. Αύριο, για αύριο μιλάω. Τα παίρνω από το ψυγείο και τα αφήνω έτσι κανένα μισάωρο που κάνω άλλες δουλειές να πάρουν την θερμοκρασία δωματίου και μετά τα βάζω στο φούρνο στους 200 βαθμούς για περίπου μία ώρα. Μετά ανοίγουμε το φούρνο και ρίχνουμε λίγο μέλι ακόμα
από πάνω, έτσι, αφού το έχουμε ψήσει. Λίγο μέλι ακόμα, γιατί το κάνουμε αυτό, να κάνει μια αυτή την ωραία κρούστα. 2-3 κουταλιές μέλι ακόμα. Και μη σας φοβίζει το μέλι, μην νομίζετε ότι αμάν αυτό θα κάνει μια πολύ γλυκιά γεύση στο κρέας. Στο σύνολο όλο αυτό με το ελαιόλαδο, με το ξύδι μπαλσάμικο, με το σόγια που έχουμε ρίξει, που ήταν ρίξει και ξύδι μπαλσάμικο, γι' αυτό το λέω. Ginger και όλα αυτά που έχουμε βάλει μέσα, θα είναι πάρα πολύ νόστιμο. Και ρίχνω αφού το έχω ψήσει μία ώρα στο φούρνο, έτσι στους 200 βαθμούς. Βάζω μετά λίγο μέλι από πάνω για να κάνει την ωραία κρούστα και λίγο μπαχαρικό, που το παίρνω από το σούπερ μάρκετ, πολύ απλά, είναι μίξ για κρέατα, μίξ για μπάρμπεκιου. Νομίζω ότι μπορείτε να το έχετε και στο σπίτι σας κιόλας. Το χρησιμοποιώ πολύ συχνά το καλοκαίρι όταν κάνω μπάρμπεκιου, ας πούμε, αλήθω το κρέας με αυτό το μίξ, τέλεια. Και το βάζω άλλα 5 λεπτά να πάρει αυτή την ωραία κρούστα. Θέλω να δώσουμε 2 λεπτά, γιατί πάρα πολλοί κόσμος μπορεί να μην το έχει καταλάβει. Θέλεις γάντια? Όχι, δεν χρειάζομαι, μου αρέσει. Εγώ το πιάνω γιατί δεν θα πιάσω φαγητά, αλλά όταν λέει η Έστερ, φίλες και φίλοι, το παϊδάκι το χοιρινό, είναι όπως είναι η μπριζόλα, βλέπετε, εδώ επάνω είναι η μπριζόλα η χοιρινή. Ακριβώς. Βλέπετε, η μπριζολίτσα η χοιρινή είναι εδώ. Άρα το κομμάτι αυτό που ξεκαλύζουμε, ή βλέπετε μπριζολάκια που υπάρχουν στα εστιατόρια χωρίς κόκαλο, είναι αυτό εδώ. Τα spare ribs, τα λέμε πολλές φορές. Spare ribs, τα λατρεύω. Και όταν λέει ginger, είναι ρίζα. Η ρίζα αυτή θέλει μια προσοχή. Πρέπει να πληθεί, να καθαριστεί και να τριφτεί. Ακριβώς. Γιατί έτσι όταν την τρίβετε, παίρνει όλα τα αρώματα από το ginger. Μην το κόβετε κομματάκια. Τι άλλο ήθελα να σας πω, τα spare ribs. Είναι τόσο ωραία. Να τα βγάλω τώρα από το φούρνο, by the way. By the way, θα τα βγάλω εγώ, κάτσε μικρό. Θα τα βγάλεις εσύ, τι ωραία, τα βγάζει ο Γιάννης και δεν χρειάζεται να... Φοβάμαι να. Παϊδάκια χοιρινά, όχι παϊδάκια. Εκεί έχω τα έτοιμα και αυτά που πάνε να ψηθούν να έχω. Έστερ μου, με τι θα τα σερβίριζες? Εγώ θα τα σερβίριζα με μια πολύ ωραία σαλάτα που θα την κάνουμε σε λίγο, θα τη δείτε. Και τίποτα άλλο. Αυτά τα παϊδάκια, ξέρετε, τα παίρνετε ένα-ένα στο χέρι. Πρέπει να τα φάτε με το χέρι. Είναι υποχρεωτικό. Και θα τρώτε όλο το κρέας από το παϊδάκι μέχρι που δεν θα μείνει τίποτα. Πω. Μ' αρέσει δηλαδή ο τρόπος που τα τρώμε. Δεν θέλει μαχαιροπύρουνα, ένα πυρούνι για τη σαλάτα και είστε εντάξει. Είδες τι ωραία που έχουν γίνει, αχ, μυρίζουν και πολύ ωραία. Καλά είναι. Τώρα καίνε βέβαια, οπότε θα τσιμπήσουμε σε λίγο. Όχι.